Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Στον εξυγχρονισμό του ΕΛΓΑ και του ΕΠΚΕΠΕ έδωσε έμφαση στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά από τη συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου είχε σύσκεψη με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα. Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Υφυπουργό, στον κύριο Υφυπουργό, και να επισημάνω το γεγονός ότι όλα αυτά τα 5 χρόνια σε αυτό το Υπουργείο και με την υποστήριξη των λοιπόν στελεχών, των γενικών και ειδικών γραμματέων, των διοικήσεων, των κρίσιμων οργανισμών οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά η οποία όμως πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να επιταχυνθεί. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την χώρα είναι τόσο αυτονόητη που δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα ότι στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους του Μόχθου, στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, στους αλλοιείς μας, ακούγοντας τα αιτήματά τους και αντιμετωπίζοντας δομικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Θέλω να θυμίσω ότι στον τομέα αυτό η κυβέρνηση έχει πρακτικά ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών μας, όπως αυτά κατατέθηκαν σε συζητήσεις επαναλαμβανόμενες που είχα και στο δικό μου το επίπεδο στις αρχές αυτού του έτους, και αναφέρομαι σε έναν νέο μηχανισμό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, δίκαιο, πιο δίκαιο μηχανισμό, ακούγοντας τις προτάσεις και των ιδίων των αγροτών. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φθηνό ρεύμα, και εδώ θέλω να τονίσω την σημασία του προγράμματος ΓΕΑ, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει γίνει όσο γνωστό θα μπορούσε στους αγρότες μας, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν χαμηλές και προβλέψιμες τιμές για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και θα δώσουμε παράταση στο σχετικό πρόγραμμα και θα ζητήσω από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει μια πρόσθετη προσπάθεια ενημέρωσης των αγροτών μας για τη δυνατότητα που τους δίνεται να αντιμετωπίσουν το ρίσκο της μεταβλητικότητας των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Παρεμβάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την μείωση του κόστους των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, των φυτοφαρμάκων. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η ηγεσία του Υπουργείου μου υπέδειξε κάτι το οποίο δεν γνώριζα, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τις πολυεθνικές στον τομέα των τροφίμων φαίνεται να τα αντιμετωπίζουμε και στον τομέα των φυτοφαρμάκων, όπου τα ίδια προϊόντα πωλούνται σε πολύ διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με γειτονικές χώρες. Θα επαναλάβουμε ότι και στον τομέα αυτό ότι οι πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές. Τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται λίγο πολύ στις ίδιες τιμές σε μια ενιαία αγορά. Και βέβαια είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα διαρθρωτικά ζητήματα και τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες του πρωτογενούς μας τομέα. Ευκαιρίες οι οποίες σχετίζονται και με σημαντικές αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού κύκλου, ο οποίος ξεκινάει με την ορκομοσία του νέου Ευρωκοινοβουλίου και με την ανάληψη των θέσεων ευθύνης από την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ήδη κάνει μια σημαντική δουλειά ως προσάμεσες παρεμβάσεις τροποποίησης της κοινής αγροτικής πολιτικής, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη πραγματικές ευαισθησίες και ανησυχίες των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας. Και εκεί θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί από το Υπουργείο, αλλά και από εμένα προσωπικά. Η πράσινη μετάβαση είναι μια πραγματικότητα και μια, θα έλεγα, υποχρέωση την οποία έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα για να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του πρωτογενούς μας τομέα. Πρέπει να γίνει όμως με μια τέτοια ταχύτητα, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, που να μην στραγγαλίζει
τελικά τους παραγωγούς και ειδικά τους μικρούς παραγωγούς. Και εκεί ήδη έχουμε πετύχει σημαντικά βήματα εξορθολογισμού, την εξαίρεση των μικρών παραγωγών κάτω των 100 στερμάτων από βαριές διαδικασίες που χτυπούσαν ουσιαστικά το διαθέσιμο τους εισόδημα, και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, καθώς θα εισέλθουμε και στον πυρήνα των όποιων αλλαγών μπορούν να γίνουν στην κοινή αγροτική πολιτική, ωστόσο προετοιμαστούμε φυσικά για το νέο κύκλο και για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική από το 2027 και μετά. Και βέβαια η μεγάλη, νομίζω, πρόκληση για το πρωτογενή τομέα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και χαίρομαι γιατί βλέπω εδώ πέρα απόλυτη ταύτιση με την ηγεσία του Υπουργείου, είναι η επένδυση στην ποιότητα και στην προστιθέμενη αξία. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει περισσότερη συνεργασία των αγροτών μας. Η κυβέρνησή μας έχει επιβραβεύσει και θα συνεχίσει να το κάνει τα συνεργατικά σχήματα. Σημαίνει περισσότερη επένδυση στην τεχνολογία, με τα προγράμματα τα οποία δρομολογούνται ήδη και από το Ταμείο Ανάκαμψης, της ΕΦΙΟΥΣ, της Έξυπνης Γεωργίας, έτσι ώστε να αυξήσουμε συνολικά την παραγωγικότητά μας, η οποία μπορεί να κάνει ακόμα άλματα στον πρωτογενή τομέα. Και σημαίνει βέβαια ναι και την εκπαίδευση και την κατάρτιση, πρωτίστως στο κατεπάγγελμα αγροτών, διότι η αλήθεια είναι ότι υπολοιπόμαστε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, και χωρίς να υποτιμώ τη σημασία της εμπειρικής επαφής με την γεωργία ή την κτηνοτροφία. Η τεχνολογία και η γνώση τρέχει πολύ γρήγορα και νομίζω ότι έχουμε μια υποχρέωση να καταρτήσουμε ειδικά τους νέους αγρότες, τους νέους κτηνοτρόφους, τους νέους αλλοίς μας, οι οποίοι με μεγάλη χαρά διαπιστώνουν ότι θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους, να επενδύσουν και να χτίσουν μια καριέρα γύρω από την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Δύο καταληκτικές παρατηρήσεις. Τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στα έργα διαχείρισης νερού, όχι μόνο στο πρόγραμμα Ίδωρ για μεγάλα αρδευτικά έργα, αλλά και επιμέρους παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να εξορθολογήσουμε συνολικά την χρήση του νερού. Θα χρειαστούμε να δούμε μακροπρόθεσμα τα ζητήματα αυτά και τα ζητήματα της αναβάθμισης των δικτύων μας και της δημιουργίας πρόσθετων ταμιευτήρων εκεί που αυτό είναι εφικτό. Είναι η μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, τα προβλήματα τα οποία θα έχουμε στα ζητήματα της άρδευσης. Και βέβαια να κλείσω τονίζοντας την ανάγκη του περαιτέρω εξυγχρονισμού δύο εμβληματικών οργανισμών, οι οποίοι είναι τόσο ταυτισμένοι με τον πρωτογενή μας τομέα, του ΕΛΓΑ και του ΟΠΚΕΠΕ, ο νέος κανονισμός και η νέα νομοθεσία που θα τον καθορίζει, θα έρθει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν την ολοκλήρωση του καλοκαιριού. Είναι επιβλημένο να εξορθολογιστεί ο μηχανισμός των αγροτικών ασφαλίσεων και να γίνει πιο δίκαιος. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον ΟΠΚΕΠΕ. Υπάρχει ένας κανόνας, και θα κλείσω με αυτό, ο οποίος είναι διαπραγμάτευτος για αυτή την κυβέρνηση. Εισπράττουν στήριξη, επιδοτήσεις αυτοί που πραγματικά τις δικαιούνται. Και ονόητο. Έχουμε βήματα να κάνουμε ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση και προς τα εκεί θα κινηθούμε. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι βίωνο παρά τις δυσκολίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πια είμαστε πλεονασματικοί στις εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα σε σχέση με τις εισαγωγές μας. Και η Ελλάδα έχει να παίξει το δικό της διακριτό ρόλο, παράγοντας ποιοτικά προϊόντα τα οποία θα βρίσκουν τη θέση τους και στις αγορές του εξωτερικού, όχι μόνο στις αγορές του εξωτερικού, αλλά κυρίως προσφέροντας αξιοπρεπές εισόδημα για τους γεωργούς μας, τους κτηνοτρόφους μας, τους αλλοίς μας, οι οποίοι θέλουν, επιμένουν να παράγουν στην πατρίδα μας και τους αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας από την πλευρά του σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που εδράζονται σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο, που αφορά βεβαίως στο ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στο πρωτογενή τομέα. Στις γνωστές, κατά κάποιον τρόπο, προβληματικές καταστάσεις που υπάρχουν στον χώρο του πρωτογενούς τομέα και που καταγράφονται από το παρελθόν, όπως παραδείγματος χάρη
ότι κάποια στιγμή πρέπει με ωριμότητα και σοβαρότητα να μιλήσουμε για αυτό που θέλουμε για το μέλλον, για τον πρωτογενή τομέα, για την ενδεχομένως ταυτοποίηση ενός παραγωγικού μοντέλου, για τους κατεπάγγελμα αγρότες ή ακόμη και για την ταυτότητα της αγροτικής γης, έρχονται να προστεθούν πολλές νέες μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες αφορούν στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, στα υψηλά κόστη παραγωγής λόγω της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και στις μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός μας έδωσε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που εδράζονται σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο που αφορά βεβαίως στο ότι πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα στην κατεύθυνση των μεγάλων αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν και στον πρωτογενή τομέα, κυρίως όμως να σταθούμε με ενδιαφέρον δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους του ΜΟΚΔΟΥ που αγωνίζονται και προσπαθούν, ούτως ώστε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, να κάνουμε τη ζωή τους ευκολότερη και να τους δώσουμε την αίσθηση ότι απέναντί τους υπάρχει μια πολιτεία, μια κυβέρνηση που τους σκέφτεται, τους φροντίζει και τους υπολογίζει. Αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Κέλλας, ο Υπουργός Επικράτειας Άκης Κέρτσος και οι Υφυπουργοί παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης και Γιώργος Μιλωνάκης. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση στην Άρτα με τίτλο «Η Σάρταν. Αναστορούμε τα παλιά των Αρτινών Χαΐδια». Πέρασαν 143 χρόνια από την ημέρα που η Άρτα εντάχθηκε στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Η 24η Ιουνίου αποτελεί ημέρα μνήμης, χαράς και γιορτής για τους Αρτινούς. Αυτή η ιστορική ημέρα αναβιώνει κάθε χρόνο με ξεχωριστές εκδηλώσεις από το Δήμο Αρταίων. Τετάρτη το απόγευμα στο Παραποτάμιο Πάρκο πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση με τίτλο «Η Σάρταν. Αναστορούμε τα παλιά των Αρτινών Χάιδια». Αφηγείται η ηθοποιός Γεωργία Ζώη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη σκηνοθεσία είχε ο Γιώργος Γκομτσιάς. Σύνθετο ορεινό ανάγλυφο, τοπία άγριας ομορφιάς, εντυπωσιακά ποτάμια, τοξωτά γεφύρια, φαράγγια, ρέματα και επιβλητικοί καταράχτες, σπήλαια, μοναστήρια κρυμμένα στους βράχους, μαγική φύση, υπέροχα χρώματα, αρώματα και φιλόξενοι άνθρωποι. Εδώ πέρα, οι θεοί πολεμώντας με τους Τιτάνες, έσπηραν βράχους μεγάλους και απότομους για να γίνουν φυσικά οχυρά και κάστρα και πύργοι και μη σμίλεψαν ύστερα δρόμους ανάμεσά τους, χαράδρες και μονοπάτια για να βρίσκουν τα νερά φλέβες σαν ανοίγει ο καιρός και λιώνουν τα χιόνια όταν ο ήλιος αναμερίζει τα σύννεφα και μεγαλώνει η μέρα. Κάποιοι βράχοι ξεκόλλησαν και κατρακυλώντας με ορμή άνοιξαν γούβες και πετάχτηκε μέσα από τα σπλάχνα της γης ζεστό νερό και αγιασμένο και αλάτι χοντρό και λευκό και σχηματίστηκε κάτω από το βλέμμα των βράχων που ρίζωσαν μια θάλασσα μικρή, ο Αμβρακικός, με τις σιωπηλές λιμνοθάλασσες και τους σήμερους κόρφους. Στα βόρεια κυριαρχούν τα Τζουμέρκα με την επιβλητική ομορφιά τους και έναν αριθμό κουκλίστικων χωριών φωλιασμένα πάνω τους. Στα δυτικά, τα χωριά του Ξηροβουνίου και της μέσης κοιλάδος του Αράχτου. Νότια, η πόλη της Άρτας, με την πανάρχαια ιστορία της και το περίφημο πολύτοξο γεφύρι. Πιο νότια ο Κάμπος, η τερπνή πεδιάδα κατά τον Ξενόπουλο. Και ανατολικά, τα κάτωρα δοβίζια και τα ζυγοχώρια και τα άνορα δοβίζια με την ξεχωριστή κοιλάδα του Αράχτου. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που συνθέτουν με τον καλύτερο τρόπο τη γωνιά αυτής της Ηπείρου, την Άρτα. Μια γωνιά της ελληνικής γης με μια παράξενη και ίσως...
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Δήμος Αρταίων με τη σύμπραξη των Εκπολιτιστικό Συλλόγο Περάνθης, τον Επιμορφωτικό Συλλόγο Νεοχωρίου, την Ομάδα Κρουστών Κρότα Λάτα, τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Γραμμενίτσα στο Γαϊτανάκι, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελουσουργιών Άρτας, ο Άι Μάρκος, ο Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής η Αγία Παρασκευή, ο Πολιτιστικό Λαογραφικό Εξοραστικό Σύλλογο στο Σκοπευτήριο, ο Σύλλογο Γυναικών Ροδαυγή και η Σχολή Χορού Μελίνα Στάτσι. Ήταν μια εκπληκτική βραδιά. Ήταν μια μουσικοχορευτική γεωγραφία του νομού της Άρτας με την παραδοσιακή ορχήστρα του Ηλία Πλαστήρα. Η αφιλοχία, μια πόλη πλούσια σε θαλασσινούς θησαυρούς και παραδόσεις, άνοιξε εχθές το πολιτιστικό καλοκαίρι για να φιλοξενήσει την εκδήλωση «Γεύσης Αμβρακικού», μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στα θαλασσινά του Αμβρακικού κόλπου και την αλλιευτική κληρονομιά της περιοχής. Η αφιλοχία είναι μια πόλη πλούσια με θαλασσινούς θησαυρούς και παραδόσεις. Άνοιξε χθες το πολιτιστικό καλοκαίρι για να φιλοξενήσει την εκδήλωση «Γεύσης Αμβρακικού», μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στα θαλασσινά του Αμβρακικού κόλπου και την αλλιευτική κληρονομιά της περιοχής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης και οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα γαστρονομικό πολιτιστικό θησαυρό που αναδεικνύει την τοπική κουλτούρα και παράδοση. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, καταπληκτικά πράγματα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί η σημερινή εκδήλωση, εκτός από δωρεάν φαγητό, αυτό το ξεκαθαρίζω, έτσι, σε λίγο, επειδή ρωτάτε πολύ και με ρωτούσαν, και η γευσιγνωσία.
Καλά, εντάξει. Απόψε αυτή η βραδιά νομίζω ότι είναι καταπληκτική ανά την Ελλάδα, γιατί θα σας αποκαλύψω και κάτι άλλο. Έχουμε εδώ, μάλλον δεν έχουμε, απλά εγώ το ξέρω, έχουμε εδώ στο Αρχισεφ το μεγαλύτερο τηγάνι που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Είναι εδώ, στην Αμφιλοχία απόψε, και τι θα ψήσουμε εδώ? Δεν θα τα πω όλα. Θα πω ότι θα κάνουμε σίγουρα γαρίδες. Γιατί αν τα πω, στο τέλος δεν θα έχει σημασία μεγάλη. Δεν θα φύγει κανένας, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι δεν θα φύγει κανένας. Σήμερα λοιπόν έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Θα σας τα λέω εγώ έτσι σιγά σιγά και στη διάρκεια της απόψινής μας βραδιάς, η οποία θα είναι και μακρά, γιατί έχουμε και συναυλία. Παρακαλώ όμως τον οικοδεσπότη, τον πρώτο πολίτη εδώ του Δήμου, τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας, τον Σάκη τον Τωρινίδη, να έρθει εδώ. Έτσι αξίζει ένα χειροκρότημα ο Δήμαρχος, γιατί ο Δήμαρχος μαζί με την Αντιδήμαρχο, αλλά την κυρία Ειρήνη Φίλου, αλλά και άλλους αντιδημάρχους και τους υπαλλήλους εδώ, να τα λέμε και για τους υπαλλήλους του Δήμου, βάζουν και αυτή πλάτη. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιη και αντικειμενική. Η δική μου παρουσία εδώ σήμερα είναι εθελοντική. Μ' αρέσει η Αμφιλοχία, είναι όμορφη, είναι γραφική και έρχομαι εδώ να δω φίλους καλούς όπως είναι ο Δήμαρχος. Δήμαρχε. Καλησπέρα, κουράζουμε τον κόσμο. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ απόψε μαζί μας. Ξεκινάμε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Θα μας δώσετε όμως χρόνο. Θέλουμε τον χρόνο μας για να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας και όχι μόνο. Αβραγικός κόλπος. Ένας θησαυρός, γαστρονομικός θησαυρός, το ξέρουν όλοι. Και δίνουμε μια βαρύτητα πάνω σε αυτό, γιατί μετά από αναλύσεις που έχουν γίνει, ειδικά έχουμε τη νούμερο ένα γαρίδα στην Ευρώπη, και όχι μόνο, η σαρδέλα και η κουτσομούρα, με τεράστιες πρωτεΐνες και μεγάλη διατροφική αξία, και προχωράμε σε διαδικασία να γίνουν προϊόντα για την περιοχή μας. Δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό, θα δώσουμε μια βαρύτητα στα αγροτικά, στα πυροκομικά και στα αλλιευτικά μας προϊόντα. Δεν θέλω να κουράσω, θέλω να σε ευχαριστήσω, ο χαιρετισμός θα γίνει από εκεί, γιατί εδώ δεν ακούγεται, θα είναι πολύ μικρός, για να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε τις ιδέες σας, τις απόψεις σας, για να βελτιώνουμε αυτή την όμορφη γιορτή. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο. Κάτι θέλει εδώ να μου πει ο Αρχιμάγειρας, εσείς κάτι θέλετε να μου πείτε πριν δώσω το λόγο στην Αντιδήμαρχο? Για πες μου. Όχι, θα μιλήσει η Ειρήνη. Μάλλον, ας μιλήσω λίγο εγώ πρώτα, θα τις κλέψω γιατί την έχω με ένα τηλέφωνο όλη μέρα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ, σαν λες η Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Είμαστε η έτερη και του Υπουργείου Τουρισμού και Γαστρονομίας. Έχουμε ξανάρθει πριν 5 χρόνια και κάναμε εξίσου πάλι μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση εδώ με τα τυριά μας. Όπως και στάνω, κάναμε μια παραδοσιακή βραδιά γαστρονομίας, πολύ πετυχημένη. Και μετά από πολύ καιρό ξανάρθαμε, μας δίνει και ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε. Δεν θα πω και εγώ πολλά λόγια, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει, αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι να είμαστε περήφανοι για τη γαστρονομία μας, για τα προϊόντα μας. Έχουμε θησαυρό. Εμείς εδώ, σαν λέει Αρχιμαγείρων, και με τον Γιάννη τον Παρωμένο και με τον Κώστα τον Πίτσια, που είναι παιδιά σεφ από την Ετελοκρανία, είμαστε όλοι. Εγώ από τη Στάνο, από τη Σπολάιντα και από το Αγρίνιο. Παιδιά τα οποία είναι βραβευμένα παντού. Είναι εξαίσθηση σεφ και εκμεταλλεύονται πάντα τα τοπικά μας. Και σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα προϊόντα, αλλά και να πείσουμε και εσάς να τα βάλετε στα πιάτα σας, και εσείς τα φιλοχιώτες και τελοκαρνάνες, γιατί δυστυχώς σιγά σιγά έχουμε ξεφύγει λίγο από τον καινούριο σύγχρονο τρόπο ζωής. Θα σας παρουσιάσουμε δύο πραγματάκια, δύο demo που λέμε εμείς, δύο master class, το οποίο απευθυνόμαστε και στους καταναλωτές αλλά και στους εστιατόρους. Δηλαδή, με τα τοπικά μας προϊόντα θα φτιάξουμε ένα τραχανά που λέμε, το τραχανό, το μεγαρίδες γάμπαρι και μύδια Αμφιλοχίας, το οποίο θα σβηστεί με τσαλαφούτι, όσο και ας φαίνεται περίεργο. Ο Γιάννης θα μας κάνει ένα πιο προχωρημένο πιάτο, το οποίο δεν είμαστε μόνο εδώ κοψίδια, έτσι, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και από γκουρμέ και όλα. Θα κάνει ένα υπέροχο πιάτο, το οποίο είναι με λικουίνι, αβοκάτο, γαρίδες και κρέμα γάλακτος και γιαούρτι. Ένα εξαίσιο πιάτο που έχει βραβευτεί σε πολλά εστιατόρια που το έχει βάλει, και πάντα προωθούμε την τοπική μας κουζίνα. Θα φτιάξουμε μετά, δεν προλάβαμε να το περάσουμε στο Guinness, ήταν ένα όνειρό μου που το είχαμε πει πριν 5 χρόνια, και ευτυχώς βρέθηκε η Ειρήνη και το πίστεψε, της άρεσε
και κάτω από πολλές δυσκολίες το κάναμε πραγματικότητα. Ο Στέλιος, ο φίλος μας που έδωσε την ψυχή του και μας έφτιαξε, πολεμάμε πολλές μέρες στο τηγάνι μας, να κάνουμε το μεγαλύτερο σαγανάκι που έχει φτιαχτεί ποτέ. Αυτό πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό και για τον τόπο μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που δουλέψαν πίσω, τις κοπέλες και την Ειρήνη, γιατί πραγματικά, ειλικρινά, είμαι 5 μέρες μαζί της, έχω μιλήσει μόνο 10 λεπτά, τα υπόλοιπα μιλάει όλο το τηλέφωνο, δεν την προλαβαίνω. Τρέχει για όλα, τρέχει για όλα και πραγματικά έχει δώσει το καλύτερο σε αυτό, όπως και τα παιδιά. Εμείς, Αλέσια Αρχιμαγείρων Ελλάδος, το μόνο που μπορούμε να πούμε, είμαστε εδώ δίπλα σας, παρόν, και έχουμε πει και με την Ειρήνη και συμφωνήσαμε και με τους σεφ, όποτε θέλετε να έρθουμε να εκπαιδεύσουμε γαστρονομικά τους επαγγελματίες δωρεάν, να τους εντάξουμε πιάτα παραδοσιακά, να περνάει ο κόσμος και να τρώει και πίτες, να τρώει και γλυκά παραδοσιακά και φαγητά και ψάρια που είναι από τον τόπο μας και συνταγές οι οποίες χάνονται. Και είπαμε, συμφωνήσαμε, όποτε θέλετε να το κάνουμε. Είχε έτσι ένα πρόβλημα με τον Νίκο, τώρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά να ξεκινήσουμε και επειδή δεν μας ακούσατε. Σίγουρα έχουμε προετοιμάσει. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση. Είναι μια καταπληκτική εκδήλωση, γιατί έχει να κάνει με το brand name, θα λέγαμε, της περιοχής. Και ποιο είναι αυτό, φυσικά οι γεύσεις του Ανδρακικού, όλα αυτά τα αλλιεύματα. Αυτή λοιπόν είναι η εκδήλωση και όχι μόνο, έχουμε χορό, έχουμε μουσική. Υπάρχει αμέσως μετά ένα παραδοσιακό κλειδί. Να πούμε καλμένο φυσικά, το Ιντεράκι. Γνωρίζετε ότι την εκδήλωση αυτή την διοργανώνει για να μην έχουμε υπολείμματα, για να μην έχουμε άμμο, για να μην έχουμε άλλα θέματα μέσα στο φαγητό μας. Φροντίδα και επιμέλεια όλων αυτών που δουλεύετε, τη διεύθυνση του. Θα δώσουμε ελαφρώ στο τηγάνι μας. Τη αμφιλογία και φυσικά με την ευκαιρία. Για να σοτάρουμε την καρίδα. Στήριξη, να το τονίσω αυτό, γιατί έχουν κάνει. Η καρίδα δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Όσο πιο πολύ μαγειρέψουμε τη γαρίδα, τόσο πιο σκληρή θα γίνει. Δεν το θέλουμε αυτό. Για να νιώσουμε τη γεύση της γαρίδας, είναι πάρα πολύ λίγο. Το βγάζουμε από το τηγάνι σε λίγο, όπως θα δείτε. Θα το αποθέσουμε σε ένα πιάτο και θα συνεχίσουμε το βρασμό στο λιγουίνι, σε οτιδήποτε άλλο ζυμαρικό, ή ρύζι, ή οτιδήποτε μπορούμε να βάλουμε. Γαστρονομικές επιδείξεις. Ξεκινάμε. Επίσης θα υπάρξει προσφορά εδεσμάτων, δηλαδή όλα αυτά θα γίνουν από τους σεφ. Θα διαδηλωθούν σε όλους εσάς που υπάρχουν δωρεάν και φυσικά η πρώτη ύλη των τέσσερις γαρίδες. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από γαρίδες, ψαράκια, ό,τι χρειάζει. Εν πάση περιπτώσει, ο Ανδρακικός Πόλεμος. Τον δήμαρχό μας να καλέσουμε από την Ελλάδα. Α, τα δύο αρχιμάγειρες. Ωραία, για να συνεχίσει να μαγειρέψει, αλλιώς απόψε θα μείνουμε νηστικοί. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν. Είναι τιμή μας εδώ που βρισκόμαστε για ένα λεπτό. Είμαστε υποστούμε τη Λέση Αρχιμαγείρων Ελλάδας, το γραφείο της Κανανίας, που είναι από ΣΕΦ. Γκρεμίδι με λίγο σπόρδο, λίγο καροτάκι, την προκειμένη περίπτωση το χρώμα, πάνω από τα γρίνιο, και λίγο κολοκυθάκι. Ο οποίος αποθέτα από τις πολλά ήταν Γιάννης Παλωμένος, από τα γρίνιο, και εγώ ο Πακοδήμος Οθωμάς από αφιλογία και καταγωγή μας. Αυτά θα μας δώσουν στο τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο μια εκδήλωση πολύ χρώμα. Πάλι, με σκοπό την ανάδειξη και την πρόοδο στο προϊόντο, το θησαυρό που διακατέχουμε, δεν γνωρίζουμε πιο πολύ, ίσως κλείνουμε και λίγο τα μάτια. Σκοπός μας είναι να το γνωρίσουμε, αλλά να το πάμε και λίγο θα παραπέρα. Θα σκίσουμε τις γαρίδες μας με ούζο, να δώσουμε τα αρώματά μας. Παραπέρα. Πραγματικά έχουμε θησαυρό που θα όλα αυτά όμως μπορούμε να τα εντάξουμε στην καθημερινή. Λαμπάρουμε ένα φύγητο ενόχρωμα του αλκοόλ. Ήσουμε τις πρώτες ύλες της αμφιλογίας. Και εδώ και να δείξουμε έχουμε μια μπισκ γαρίδας. Μπορούμε να τα βάλουμε στην καθημερινότητα και τα επαγγελματία. Το στρατόδερμα, και ευχαριστούμε και το κεφάλι της γαρίδας και την ειρήνη. Η ουρά της γαρίδας, το σώμα της γαρίδας. Το οποίο μαζί για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό. Με σκόρδο, με καρότο, με κολοκυθάκι, με οτιδήποτε άλλο, με σέγγιο, με σέγγιο. Εμείς, Αλέσια Ελλάδος, δωρεάν σβησμένα με λίγο κρασί. Να εκπαιδεύσουμε και επαγγελματίες και όποιους επιθυμούν. Το βάζουμε και βράζει. Μας δίνει έναν πάρα πολύ ωραίο ζωμό. Ελαττώνοντας ο ζωμός, μας δίνει πάρα πολύ ωραία αρώματα και γεύση. Από γύρω και από αγρίνιο και από παρέω, όποιος θέλει να έρθει να εκπαιδευτεί. Να μας παραδείξει να μπορέσουμε να δείξουμε στους επαγγελματίες να μπορούν να βάζουν πιάτα τα οποία έχουν βάσει τα προϊόντα. Σας λέω λοιπόν ότι ήδη το
εστιάσει και θα δώσουμε μάχη κυριολεκτικά για την ένταξη της Γάμπαρης των Βρακικού στο Μητρό των ΠΟΠ προϊόντων και είμαι σίγουρη ότι θα το πετύχουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αυτό θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή, τόσο και στον επιχειρηματικό κόσμο που είναι στο παράκτιο, εδώ την παράκτια περιοχή του Ανδρακικού Κόλπου, αλλά και γενικότερα... Πώς το είδατε, δύσκολο! Έχετε καμιά απορία! Ευχηθώ λοιπόν η Αμφιλοχία να γίνει ένας διεθνής τουριστικός προορισμός με βασικό της πυλώνα την τοπική της γαστρονομία. Να είστε καλά, συγχαρητήρια στο Δήμο, στους διαργανωτές, στους συμμετέχοντες, στους συλλόγους, στους φορείς, πάντα καλά και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλη αυτή την εξαίρετη γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. Σε δυο λεπτά. Λοιπόν, κάθε βοήθεια είναι σημαντική. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο πιάνο της παρουσίασης. Είναι αυτό που είπε η Βαριά Βιομηχανία της περιοχής. Και βέβαια, αγαπημένο η Βαριά Βιομηχανία της περιοχής. Και στο τέλος θα βάζουμε μία σως από πάνω που συνοδεύεται από τσαλαμούκι. Όλα είναι φτιαγμένα από τοπικά προϊόντα. Λίγο ησυχία αν θέλετε να ακούσουν και οι υπόλοιποι. Κυρίες μου, συγγνώμη, αν δεν σας ενδιαφέρει λίγο να ακούσουν οι άλλοι που τους ενδιαφέρει να ακούσουν. Όχι εγώ. Λοιπόν, λίγο ησυχία για να ακούνε γιατί δεν έχουμε μικρόφωνο και δεν μπορούμε να καλύψουμε, οπότε η κατανόηση λοιπόν, θα φτιάξουμε τώρα ένα παραδοσιακό πιάτο που χρονολογείται πάνω από 400 χρόνια. Είναι τραχανάς, θα το πω. Είναι μια τροφή εύκολη και γρήγορη. Είναι τραχανάς, με γαρίδες, γάμπαρη, μύδια μυρολογίας και ένα συνδυασμός πρωτεΐνης, πολύ καλής ποιότητας, με το τραχανά, με υδατάνθρακες, με όλα τα θρεπτικά συστατικά. Είναι ένα πιάτο το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο ίντερνετ πατώντας και από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας τραχανότομο. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Εντυπωσίασε με γαστρονομικές επιδείξεις και ανέδειξε τα πλούσια θαλασσινά του Αμβρακικού. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές συνταγές με κύρια υλικά τις γαρίδες και τα θαλασσινά, που φημίζονται για την εξαιρετική τους ποιότητα και γεύση.
έκρηξη. Να κατασκευάζουν ένα πραγματικά γιγάντιο σαγανάκι με μύρια και αρέσει αμφιτικού. Ένα ταψί με διάμετρο 2 μέτρα. Πραγματικά και ρεκόρ Κίνα. Η γιορτή ολοκληρώθηκε με μια μουσική συναυλία που περιέλαμβανε ρεμπέτικα και νεότερα ελληνικά τραγούδια από τον Πάπη Σκέτσο και την ορχήστρα του, προσφέροντας μια ατμοσφαιρική εορταστική διάθεση. Σήμερα νωρίς το πρωί, στο 81ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιουλικουμενίτσας, δύο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονο ημεδαπός με συνεπιβάτη 34χρονο ημεδαπό, εκτράπηκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια περίφραξη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον τραυματισμό του συνεπιβάτη του. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ιγουμενίτσας. Σύλληψεις για κατοχή ναρκωτικών στην Ήπειρο έγιναν κατά το τελευταίο δεκαήμερο στο πλαίσιο των καθημερινών περιπολιών και δράσεων που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ήπειρου. Για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών συνελήφθησαν κατά το τελευταίο δεκαήμερο συνολικά 8 άτομα. Ειδικότερα πρόκειται για 7 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό που συνελήφθησαν σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις για κατοχή κατά περίπτωση μικροποσότητων κατεργασμένης και κατέργασης κάναβης, μικροποσότητας κοκαίνης και ναρκωτικών χαπιών. Πιο συγκεκριμένα συνελήφθησαν 3 ημεδαποί και ένας αλλοδαπός στην Άρτα, 3 ημεδαποί στα Ιωάννινα και ένας ημεδαπός στη Θεσπρωτεία. Σημειώνεται ότι η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών αποτελεί πρωταρχική, άμεση και διαρκή προτεραιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Είδες Ελωμάς, τρέξε για προσφορές. Κοτόπουλο Νοπό, 2,95. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένα προϊόντα, μείον 35%. Φάγε το Τάλ και Φρούγιο, μείον 30%. Παπαδοπούλου Φρυγανιές και Κρίσπης, μείον 30%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε η Φαντί πίτσα special τριών τεμαχίων μόνο 7,49. Γιαούρτι δοδόνι στραγγιστό ενός κιλού μόνο 3,28. Θράκης γεύσης γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή μόνο 6,98 το κιλό. Κρικρή, οικογενειακά παγωτά και πολυσυσκευασίες 1-1 δώρο. Όλυμπο τσάι 500 ml 1-1 δώρο. Ελωμάς, τόνος 2 τεμαχίων σε νερό ισογέλαιο, μόνο 2,99. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την νοστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου, σε ένα κόσμο που η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφυπο τυρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες, ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Στιλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Οι μηχανές γκαζόν της Στιλ κάνουν την κοπή του γκαζόν πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με γρήγορη κοπή ακρίβειας, μεγάλη πλήρωση κάδου, εύκολη χρήση και πάνω απ' όλα κατασκευασμένες με την εγγύηση της ποιότητας Στιλ. Μηχανές γκαζόν Στιλ από 145 ευρώ. Στιλ. Έτοιμοι για κάθε πρόκληση. Φροντιστήριο Κύκλος. Το σχήμα της επιτυχίας. Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Την ετήσια εκδήλωσή του με τη λήξη της σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε το ΕΝΕΓΙ Λάρτας. Εκπαιδευτικοί, γονείς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ευχήθηκαν σε όλους για καλό καλοκαίρι. Την καλοκαιρινή του εκδήλωση πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης στον προάβλιο χώρο του σχολείου του ΕΝΕΓΙ Λάρτας με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2023-2024. Στην κάμερα του Art TV, πριν την έναρξη της εκδήλωσης, μίλησε η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Αλεξάνδρα Γεωργίου. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για την πρώτη καλοκαιρινή εκδήλωση του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου Άρτας. Με μεγάλη μας χαρά υποδεχόμαστε τους γονείς, τους μαθητές, για να αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι και να ευχηθούμε τα καλύτερα σε όλους. Φέτος το σχολείο μας έκλεισε δεύτερο χρόνο λειτουργίας και το γιορτάζουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Θα παρακολουθήσετε συνέχεια ένα θεατρικό από τους μαθητές του σχολείου μας, καθώς και ένα τραγούδι σινεματική γλώσσα. Με μεγάλη μας χαρά ήρθαν και οι φοιτητές σήμερα εδώ κοντά μας από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών για να παίξουν κάποια τραγούδια εδώ μαζί μας και να διασκεδάσουμε. Ευχαριστούμε τους χορηγούς, τον κύριο Γιολδάση, για τον μπουφέ που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και τους γονείς των μαθητών μας για όλα τα καλούδια που έχουν φέρει. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Μητροπολίτης Άρτας κύριος Καλίνικος, ο Αντιδήμαρχος Άρτας Πολιτισμού Κωνσταντίνος Χαρακλιάς,
ο Δημήτρης Ευαγγέλου, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας και η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, Παρασκευή Χαμπιλωμάτη. Συγχαρητήρια για ό,τι έγινε όλη αυτή την περίοδο. Περιμένω να δω την εκδήλωση και εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλό καλοκαίρι και ο Θεός να δίνει αφενός με υγεία, αφετέρου δε πάντα τη δύναμη για αγώνα. Όποιος αγωνίζεται είναι ζωντανός. Όποιος δεν αγωνίζεται νομίζει ότι είναι ζωντανός. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που βρίσκομαι σήμερα κοντά σας σε αυτή την τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς. Ενός σχολείου το οποίο ιδρύθηκε μετά από επίπονες προσπάθειες. Τελικά όμως, όπως αποδείχθηκε, έπιασε τόπο. Γιατί? Διότι η εκπαίδευση που παρέχεται μέσω αυτού δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να συνεργάζονται ενεργά με τα μέλη της κοινωνίας, να επιδιώκουν με αυτοπεποίθηση τους στόχους τους, να διεκδικούν μία ζωή πλήρη και ουσιαστική. Συγχαίρω την Διευθύντρια του ΕΝΕΓΙ Λάρτας, το Σύλλογο Διδασκόντων, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, για τη μέρημνα και το ενδιαφέρον που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε να ενεργοποιήσουν τα παιδιά για μία ομαλή ένταξη στο κοινωνικό γίγνεσθε και να αξιοποιήσουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς και να εφαρμόσουν την τεχνολογία προς όφελος και διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης. Συγχαίρω τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι επέδειξαν άριστη συνεργασία με τη Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό. Ευχαριστώ θερμά και συγχαίρω το Διευθυντή του Πρώτου ΕΠΑΛ Άρτας, τη Διευθύντρια του Δεύτερου ΕΠΑΛ Άρτας, καθώς και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Άρτας, τα οποία αγκάλιασαν το ΕΝΕΓΙΛ και συνεργάστηκαν αρμονικά μαζί του. Να σας ευχηθώ, πέρασε μια χρονιά με τα καλά της, με τα άσχημά της, τουλάχιστον να είμαστε εδώ υγιείς, να παλέψουμε, όπως είπε και ο Σεβασμιότατός μας, για να παραμείνουμε ζωντανοί. Εμείς από την πλευρά του Δήμου κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Αυτά τα παιδιά με τις ειδικές δεξιότητες, έτσι το λέω εγώ πάντα, να κάνουμε τη ζωή τους πιο εύκολη. Σίγουρα, με την αποχώρηση του Εσπερινού Γυμνασίου και του Εσπερινού Λυκείου, που θα αποχωρήσουν από αυτό το κτίριο, θα απλουθούμε λίγο πιο πολύ, η διαβίωση θα γίνει καλύτερη, περισσότερη χώρη. Να ξέρετε ότι οι πόρτες του Δημαρχείου, του Δημάρχου, του δικού μου, του κυρίου Ευαγγέλου, που ξέρει το σχολείο πολύ καλύτερα από μένα, είναι ανοιχτές για οτιδήποτε. Να είστε καλά, εύχομαι καλό καλοκαίρι, υγεία, συγχαρητήρια στα παιδιά, περιμένουμε να δούμε το θεατρικό τους. Συγχαρητήρια πολλά και πίσω μου στην ορχήστρα από το ΤΕΙ, αν δεν κάνω λάθος, που πάντα στηρίζει τις εκδηλώσεις τις πολιτιστικές αυτής της πόλης. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι. Τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, γιατί τα θεωρούμε δικά μας παιδιά, τα γνωρίζουμε με το μικρό τους όνομα, γιατί έτσι έπρεπε και πρέπει να λειτουργούμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί. Το ΕΝΕΓΙΛ το στήσαμε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες. Γνωρίζουμε τα προβλήματα, γνωρίζουμε τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, όμως έχουμε όλη την θέληση και όλη την αγάπη προς τα παιδιά αυτά να προσφέρουμε το καλύτερο. Ήδη ο κύριος Χαρακλιάς, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, αναφέρθηκε σε αλλαγές που θα γίνουν με τη μετεγκατάσταση σχολικών μονάδων, με την τοποθέτηση, κύριε Χαρακλιά, γιατί σας έχουμε κάνει τις ανάλογες ενέργειες αιθουσών για να μπορέσουμε να διαθέσουμε περισσότερους χώρους σε αυτά τα παιδιά. Το σχολείο αυτό, το ΕΝΕΓΙΛ, είναι καταδικασμένο, κυρία Διευθύντρια, σας βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή. Ξέρω τον αγώνα που έχετε δώσει, κυρία Γεωργίου, για το σχολείο αυτό. Το σχολείο αυτό, λοιπόν, είναι καταδικασμένο να μεγαλώσει και είναι καταδικασμένο να μεγαλουργήσει. Το αγαπάμε από βάθος καρδιάς, γιατί αγαπάμε τα παιδιά σας. Να ξέρετε ότι στις εφημερίες που βρισκόμαστε καθημερινά, δεν βρισκόμαστε για τα παιδιά του ΕΠΑΛ, του ημερησίου.
του πρώτου ή του δευτέρου υπάλληλου, βρισκόμαστε και για τα παιδιά τα δικά σας, γιατί πραγματικά τα αγαπάμε. Να ξέρετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είμαστε πολύ κοντά στην διεύθυνση του σχολείου και θα είμαστε κοντά για να κάνουμε το καλύτερο. Αισθάνομαι πραγματικά συγκίνηση, γιατί καλοδεχτήκαμε το σχολείο αυτό στο σχολικό συγκρότημα των επαγγελματικών ηλικίων και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου και με τις προσπάθειες και της νέας δημοτικής αρχής θα διαθέσουμε καλύτερους χώρους. Ήταν μια χρονιά γεμάτη, ήταν μια χρονιά που οι μαθητές σας, τα παιδιά σας, δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό, το εκπαιδευτικό προσωπικό έκανε το καλύτερο δυνατό και φαίνονται τα αποτελέσματα. Θέλω να σας να πω ότι εμένα, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, δεν πρέπει να υφίσταται ο όρος ειδική εκπαίδευση και εκπαίδευση, μη ενιαία εκπαίδευση. Γιατί όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού, της ίδιας κοινωνίας. Μέχρι πρότινος ισχύε το ιατρικό μοντέλο και κατατάσσαμε τους ανθρώπους σε κανονικούς και μη κανονικούς. Για μένα δεν υπάρχει κανονικός ή όλοι είμαστε ξεχωριστοί. Δεν υπάρχουν άτομα με αναπηρίες. Υπάρχει ανάπηρη κοινωνία που φροντίζει να δέχεται ο καθένας να παίρνει τη φροντίδα του που χρειάζεται και να εκδηλώσει όλα του τα θετικά τα στοιχεία προς όφελος πάλι της κοινωνίας. Η κοινωνία, αν μπορέσει και δώσει το ένασμα. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση του Ενεγίλ Άρτας που έχει σχέση με την αποφύτιση των μαθητών. Αγαπητοί κηδεμόνες, αγαπητά μας παιδιά, ως διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Άρτας, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την τελετή αποφύτησης. Οι μαθητές μας σήμερα γιορτάζουν μια σημαντική στιγμή στη ζωή τους, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μία τάξη και θα προχωρήσουν στην επόμενη τάξη με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Η πορεία τους μέχρι εδώ δεν ήταν εύκολη, χρειάστηκε σκληρή δουλειά, επιμονή και αφοσίωση. Τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυσκολίες, αντιμετώπισαν προκλήσεις, όμως είχαν τη συμπαράσταση όλων μας και μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε ένα σχολικό έτος και προχωράμε στο επόμενο. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην άψογη συνεργασία που είχαμε ως πρώτο ΕΠΑΛ με το ΕΝΕΓΙΛ για τις δράσεις που κάναμε. Μέσα από αυτές τις δράσεις που υλοποιήσαμε, δώσαμε έμφαση στην αξία της συμπερίληψης και καλλιεργήσαμε δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνεργασία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη και η αγάπη που δείξαμε όλοι μας απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Αξίες που πρέπει όλοι μέσα από την εκπαίδευση να έχουμε για να μας βοηθήσει όλους στο μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι έχετε τα εφόδια και τη δύναμη να προχωρήσετε. Και θα προχωρήσετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι είστε ανοιχτόμυαλοι και πολύ δραστήριοι. Έχετε τα εφόδια, έχετε τη δύναμη. Δεν θα τα παρατήσετε εύκολα, δεν θα σας αφήσουμε κι εμείς να τα παρατήσετε εύκολα. Σας εύχομαι. Σας καλωσορίζω και εγώ στο σχολείο μας, αγαπητοί επαρευρισκόμενοι. Είναι χαρά για μένα να είμαστε σε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Ήμασταν κάτω από αυτή τη στέγη τα τρία σχολεία το πρωί και συνεργαστήκαμε, αλληλεπιδράσαμε, χαρήκαμε γιατί η χαρά των παιδιών είναι και δική μας χαρά και οι επιτυχίες τους μας κάνουν περήφανους. Αυτό που θα δούμε σήμερα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι αποτέλεσμα δουλειάς που έκαναν τα ίδια τα παιδιά και σε συνδυασμό με τη βοήθεια των καθηγητών τους που πραγματικά κόπιασαν. Αγαπάμε αυτά τα παιδιά, αγαπάμε τις προσπάθειες που κάνουν, χαιρόμαστε με όλα αυτά. Είναι έντονο το συνέστημα που μας προκαλούν και περιμένουμε και τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμα πιο δυνατή η σύσφιξη των σχέσεων και η συνεργασία και η... Στη συνέχεια ακολούθησε ένα θεατρικό από τα παιδιά του σχολείου, ο πιο καλός ο μαθητής και η εκδήλωση έκλεισε με διάφορα τραγούδια από τα παιδιά της μουσικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παύρε μαργούδι, να μη βγες, στο παύρε μαργούδι, να μη βγες, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα, έξω στην αυλή κρύφα, κρύφα. Άμα
θέλεις μάνα, δίρε με. Άμα θέλεις μάνα, δίρε με. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Πάλι εγώ θα βγαίνω στην αυλή για να βλέπω τον Αλεξάνδρη. Ο Ιαννητών πραγματοποίησε στο κάστρο Ιωαννίνων ένα μουσικό αφιέρωμα στον Έλληνα συθέτη Μάνο Χατζηδάκη. Ο Δημός Ιωαννητών και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ιωαννίνων διοργάνωσε στην πλατεία Γλυκίδων στο κάστρο των Ιωαννίνων ένα μουσικό αφιέρωμα στον Έλληνα συθέτη Μάνο Χατζηδάκη για φωνή και πιάνο με αφορμή τη συμπλήρωση των 30 χρόνια από το θάνατό του στις 15 Ιουνίου του 1994. Στο πλαίσιο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικολογίας, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην πόλη μας, ο Δήμος Ιωαννητών και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου μας παρουσιάζουν στη γραφική πλατεία Γλυκίδων, στα σπλάχνα του κάστρου μας, μια βραδιά αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό του. Ήταν 15 Ιουνίου του 1994 όταν έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του υπέροχες μουσικές και μια ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη. Παράλληλα, φέτος συμπληρώνονται και 100 χρόνια από τη γέννησή του στις 23 Οκτωβρίου του 1925. Η μουσική του, διακριτική και συνάμα αποκαλυπτική, μας οδηγεί σε ένα ταξίδι συναισθημάτων και αναμνήσεων, μας συγκινεί, μας θυμίζει την ιστορία μας, τα όνειρά μας, τον πόνο μας και μας παρασύρει στον άφθαρτο κόσμο της ομορφιάς και της ποιητικής της διάστασης. Ο Μάνος Χατζηδάκης αντιπροσωπεύει μια πνευματική κληρονομιά που διαπερνά γενιές και πολιτισμούς, καθώς συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους ανά τον κόσμο, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία της μουσικής. Ασυμβίβατος και πρωτοπόρος, λάτρης της νεότητας και της συνεχούς αμφισβήτησης και με όπλο την ελληνική αλλά και οικουμενική παιδεία, ο Μάνος Χατζηδάκης συνέδεσε τη λόγια με τη λαϊκή μουσική, δημιουργώντας έτσι έναν νέο ήχο, ένα νέο τραγούδι που έχει τις ρίζες του τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Τα τραγούδια του απόψε ερμηνεύει η ψήφωνος Ελεάνα Βάσιου και στο πιάνο συνοδεύει η Αγγέλικα Παπανικολάου. Τις ευχαριστούμε θερμά για την πρωτοβουλία τους να παρουσιάσουν μια βραδιά φόρο τιμής σε έναν κολοσσό της ελληνικής μουσικής. Χαρούμενη έκπληξη αποτελεί η φιλική συμμετοχή του Γιάννη Γαλίτη στα φωνητικά και στην κιθάρα, ενώ παράλληλα θα μας μοιήσει πιο βαθιά στη ζωή και στο έργο του Μάνου. Ευχαριστούμε θερμά τον προϊστάμενο της εφορίας αρχαιοτήτων Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Χουλιαρά για την παραχώρηση του χώρου και την αγαστή συνεργασία του, και την προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Ηπείρου και Γενικών Αρχείων του Κράτους κυρία Μάρθα Παπαδοπούλου για την προσφορά της στην διοργάνωση των εκδηλώσεων. Το μουσικό αφιέρωμα παρουσίασε η ψήφωνος Ελεάνα Βάσκου και η Αγγέλικα Παπανικολάου στο πιάνο. Φιλμική συμμετοχή είχε ο Γιάννης Γαλίτης. Για να μάθω την αλήθεια, να είναι ήλιος, να είναι αστέρι, ποιος την είδε, ποιος την ξέρει. Αχ, γιατί, αχ, γιατί μοιάζει με καρδούλα κλειστή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σταθερό σαν μια κόκκινη σταγόνα μαύρην βγή το καλοκαίρι. Ποιος την είδε, ποιος την ξέρει, αχ γιατί, αχ γιατί να έχει στη ζωή ξεχαστεί. Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ημέρα που ο Μάνος Χατζηδάκης έφυγε. Πέταξε ψηλά, στο άπειρο, στην οδό ονείρων των ανθανάτων. Ειδοφυής μελωδός, πρωτοπόρος καλλιτέχνης, άενος οραματιστής, μετοχικός και συνείδητος πολίτης, άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα του και συνεχίζει να δηλώνει μέχρι σήμερα, τρεις δεκαετίες μετά το φευγιό του, δυναμικά παρόν, μέσα από τις συγκλονιστικές
στα 17 που τώρα έχει πετάξει. Κοίταν παιδί, στα 17, που τώρα έχει πετάξει. Ποιος θα σου δώσει, αγάπη μου, το γράμμα που είχα τάξει? Ποιος θα σου δώσει, αγάπη μου, το γράμμα που είχα τάξει? Δροσερή πνοή. Ποιος θα σου δώσει, αγάπη μου, το τελευταίο φιλί μου? Ποιος θα σου δώσει, αγάπη μου, το τελευταίο φιλί μου? Του χρόνια κι ήταν αυτός η αγάπη μου, η κουρασμένη του σκιά. Τώρα πετά στα κλόνια, φέρνει δροσιά στα ειδό. Δείξει, αγάπη μου, που είναι τον ήρωο δρόμος, αφού πεθάναμε μαζί εγώ κι ο ταχυδρόμος. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης. Αντικατάσταση σκληρού δίσκου. Επισκευή μητρικής. Επισκευή κάρτας γραφικών. Υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας. Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας. Η λύση σε κάθε πρόβλημα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, κάλυψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Όπισθεν Πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ Α Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Γενικά αίθριος είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Ευχαριστούμε που μείνετε και απόψε κοντά μας. Καληνύχτα σε όλους σας.